Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκου Παπά και του Γενικού Γραμματέα κ. Λευτέρη Κρέτσου στο φιλόξενο χώρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και σας μεταφέρω τις ευχές τους για καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Ακούμε συχνά ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους αδύναμους, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντανακλά το ήθος μιας κοινωνίας. Θα πρόσθετα ότι η διαφύλαξη και η εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που τίνει να είναι ελλειμματική σε πολλαπλά και αλληλένδετα επίπεδα, χαρακτηρίζει και το ήθος της πολιτικής ηγεσίας. Η ετήσια έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δεν είναι μια απλή έκθεση πεπραγμένων. Είναι μια καταγραφή του τι πετύχαμε, αλλά και μια υπενθύμηση των αλλαγών και αγώνων που έχουμε να δώσουμε για να οικοδομήσουμε μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό και σεξισμό, μια κοινωνία χωρίς φυλετικές ή κοινωνικές διακρίσεις, μια κοινωνία που ο ανθρωπισμός θα αποτελεί τη βάση και οι αξίες του θα μας διακατέχουν όλους. Ακούγεται ουτοπικό, ιδιαίτερα όταν η κοινωνία μας σήμερα δυστυχώς διχάζεται, ακόμα και σε ζητήματα που θεωρητικά είναι λυμένα, όπως το οικουμενικό δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας ή ειδικών αναγκών, αλλά οφείλουμε να δουλεύουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Συμμετέχουμε ως Υπουργείο ενεργά στις ομάδες παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και για τα Δικαιώματα του Παιδιού, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πολιτικής μας τις συστάσεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, στα σοβαρά ζητήματα που θέτει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ως προς τη θεματική σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου, επισημαίνουμε ότι ένα χρόνο πριν, στις 18 Δευτέρου του 2016, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με το ΚΕΘΗ με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων, την άρση των στερεοτύπων στα ΜΜΕ, όπως και την καταπολέμηση της αναπαραγωγής σεξιστικών μηνυμάτων ή προκατηλημένου λόγου που θίγουν την αξιοπρέπεια του ατόμου στη βάση του φύλου ή και του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητάς του. Σε ό,τι αφορά στη θεματική προστασία ΑΜΕΑ, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή διασφάλιση δικαιωμάτων προσβασιμότητας από τους ραδιοτηλεοπτικούς παρόχους οπτικοακουστικών μέσων και τις υπηρεσίες on demand. Συγκεκριμένα, υποστηρίξαμε έντονα την ανάγκη επαναφοράς του σχετικού άρθρου της Δομιακής Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει τις υποχρεώσεις για την προσβασιμότητα στους παρόχους, το οποίο σημειώνεται ότι είχε απαλληφθεί κατά τη διαδικασία αναθεώρησής της, υπογραμμίζοντας ότι οι διατάξεις θα πρέπει να έχουν πιο αναλυτικό και δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως και για τον προσδιορισμό των προτύπων τυποποίησης που πρέπει να πληρούν προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να είναι προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ παρά τις πιέσεις από πολλά κράτη-μέλη για την αφαίρεσή τους. Στο πλαίσιο επίσης των ανοιχτών δράσεων για την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας κατά την ψηφιακή εποχή, προετοιμάζουμε online μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης για παιδιά αλλά και για ανήλικες, τα οποία έχουν ως σκοπό να εξοικειώσουν τους εκπαιδευόμενους με τα σύγχρονα δεδομένα που αφορούν στη χρήση, αξιοποίηση και διαχείριση των ψηφιακών πόρων και μέσων, βασισμένα σε υλικό που διατίθεται από την UNESCO και είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, σταθμό των εξελίξεων στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί σίγουρα η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας, το οποίο στηρίζουμε ενεργά, συμμετέχοντας μάλιστα μεταξύ άλλων φορέων και στην ομάδα επικοινωνιακού του σχεδιασμού. Αυτές ήταν μερικές από τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που είτε υλοποίησαμε το προηγούμενο διάστημα, είτε πρόκειται να υλοποιήσουμε το αμέσως επόμενο, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι πολλά ακόμα είναι εκείνα που επιθυμούμε να αλλάξουμε. Θα είμαστε, στο πλαίσιο των ορμαδιοτήτων τους πάντοτε, αρρωγή των προσπαθειών που καταβάλουν όλοι οι φορείς για να γίνουμε η κοινωνία που επιθυμούμε, η κοινωνία των αξιών και του ανθρωπισμού. Ευχαριστώ.